σας. Ζωή ολόκληρη, όχι με φάσεις. Δεν υπάρχουν να κάνεις τη λάβη. Όχι σε όλη. Κρατήσεις την εξάρτηση. Τα λαρκωτικά δεν είναι λύση, αλλά έχεις τα προβλήματά σου. Δεν είναι ελευθερία να ψάχνεις τη φυγή. Δεν πάρω να βγάζεις εσύ στην πραγματικότητα. Επίθεση στην εξάρτηση. Έχεις πρόβλημα. Απευθύνσεις στο κέντρο πρόληψης της εξαρτήσεως πυρκής. Είχαμε πολλά βιντεάκια να σας δείξουμε από αγώνες ή από φάσεις από τα τουρνουά που έχουμε κάνει, είτε από φάσεις της μεγάλης ομάδας που πέρυσι πήρε το πρωτάθλημα. Προτιμήσαμε όμως να δείξουμε αυτό το βιντεάκι που φτιάξαν τα παιδιά του ποδοσφαίρου και του στίβου του ΠΑΣ Φλόρινα και είχε και ένα κοινωνικό μήνυμα. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να σας καλωσορίσω, κυρίες και κύριοι, στον ετήσιο χορό που διοργανώνει ο ΠΑΣ Φλόρινα μαζί με τις Άρισες, ενώ από φέτος έχουμε μαζί μας και το Σύλλογο της Γυμναστικής Ένωσης Φλόρινας. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που ο χορός μας απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα του αθλητισμού με τέσσερα αθλήματα που έχουν φέρει σημαντικές διακρίσεις στην πόλη και στην περιοχή μας. Το ποδόσφαιρο, ο στίβος, η επιτραπέζια αντισφαίριση και από φέτος και η ξυφασκία ενώνουν τις δυνάμεις τους γιατί τα αθλητικά σωματεία παράγουν και πολιτισμό. Τα επόμενα χρόνια θα επιδιώξουμε να είναι μαζί μας και άνθρωποι άλλων αθλημάτων που διαφημίζουν την περιοχή μας πανελληνίως και παγκοσμίως, όπως η χιονοδρομία και η σκοποβολή και οποιοδήποτε άλλος θέλει να διασκεδάσει μαζί μας. Η συνεργασία αυτή των συλλόγων, αλλά και η εμπειρία στα διεθνή τουρνουά που πήγαμε όπως και φέτος για δεύτερη φορά στο Άτρι της Ιταλίας, μας γεννά ιδέες διοργάνωσης μίνι Ολυμπιακών Αγώνων Νέων στη πόλη μας. Κάτι τέτοιο βέβαια συνεπάγεται και τη δημιουργία ενός σύγχρονου αθλητικού κέντρου με αρτιότερα γήπεδα, γυμναστήρια και φυσικά τη λειτουργία του κολυμπητηρίου της πόλης στο ΔΑΚ Φλόρινας. Δεν θα ήθελα να σας καθυστερήσω και να μακρηγορήσω άλλο, γιατί ξέρω ότι περισσότεροι από εσάς θέλετε να διασκεδάσετε. Οπότε, όπως συνηθίζουμε στους χορούς μας, θα προσπαθήσουμε να επιταχύνουμε τη διαδικασία των χαιρετισμών και να τη συγχωνεύσουμε με αυτήν των βραβεύσεων. Σήμερα είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γιατί έχουμε την τιμή να βρίσκεται μαζί μας ο Υφυπουργός Αθλητισμού κ. Σταυγιαννάκης, τον οποίο θα ήθελα να καλέσω στην πίστα να απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Καταρχήν να πούμε μπράβο στα παιδιά, στους δημιουργούς αυτού του εξαιρετικού σποτ που έστειλε μηνύματα. Όσο το κατάλαβα, καλό να το προωθήσω στο διαδίκτυο για να το καταλάβετε εδώ. Να αντιληφθούμε ότι ο αθλητισμός στέλνει μηνύματα. Φτιάχνει ανθρώπους, χτίζει προσωπικότητες. Εύχομαι σε όλους και όλες να έχετε υγεία και κυρίως μπράβο στους επικεφαλείς διαφορετικών αθλημάτων που κατάφεραν, συνδύασαν μια εκδήλωση με πολύ κόσμο από το στίβο, από το ποδόσφαιρο, από το επιτραπέζιο handball και τυχόν και τι άλλο. Και ξυπαρχία λοιπόν. Καλή διασκέδαση, το μήνυμα ελήφθη. Ό,τι διοργάνωση αποφασίστε να κάνετε ενώ σε συνεργασία με τον καλό φίλο, τον συνάδελφο Γιάννη αλλά και την συνάδελφο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Μπέρκα. Θα είμαστε αρρωγοί. Βεβαίως με την Δημοτική Αρχή αλλά και με τον Περιφερειάρχη ούτως ή άλλως μας συνδέει μια μακρά φιλία και μια μακρά συνύπαρξη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Να είστε καλά, καλή χρονιά! Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ να παραμείνετε στην πίστα για να βραβεύσετε την ομάδα του ΠΑΣ Φλόρινα που αγωνίζεται φέτος στη ΓΑΜΑ Εθνική και πέρσι πήρε το πρωτάθλημα στο τοπικό πρωτάθλημα. Τέτοια εποχή πέρσι στο χώρο της ομάδας η ομάδα ήταν περίπου 5 βαθμούς πίσω από την πρώτη θέση, αλλά ήμασταν όλοι σίγουροι ότι θα καταφέρει να πάρει το πρωτάθλημα. Έτσι και φέτος είμαστε 5 βαθμούς κάτω από τη ζώνη της σωτηρίας, αλλά είμαστε σίγουροι ότι άμα συνεχίσουμε έτσι την ανωδική πορεία, θα καταφέρουν τα παιδιά να κρατηθούν στην κατηγορία.
Παρακαλώ την ανδρική ομάδα να ανέβει πάνω στη πίστα, τον προπονητή κύριο Θόδωρο Μπλούση, τον γενικό αρχηγό κύριο Νίκο Δημητρόπουλο, για να γίνει βράβευση από τον υπουργό. Και σε όλες τις αγωνιστικές κατηγορίες. Έτσι, καλό τον βουλευτή Φρόνας κύριο Γιάννη Αντωνιάδη να απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό και να βραβεύσει τις K16, K14 και K12 ομάδα του Συλλόγου που πήραν τα πρωταθλήματα της ΕΠΣ Φρόνας. Παρακαλώ και τα παιδιά σιγά σιγά να κατεβαίνουν στην πίστα. Καλησπέρα σε όλους. Έτη πολλά και ευλογημένα. Ο νέος χρόνος να φέρει ειρήνη και ευημερία σε όλο τον πλανήτη, υγεία, χαρά, ευτυχία και επιτυχία σε εσάς, στις οικογένειές σας και στα παιδιά σας. Κύριε Πρόεδρε, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και κυριολεκτό να παρευρισκόμαστε στις εκδηλώσεις που συνδιοργανώνονται πάντα με επιτυχία. Οι τρεις σύλλογοι, ΠΑΣ, ΓΕΦ και ΣΑΡΙΣΕΣ, παράγουν πλούτο. Και βέβαια ο μεγαλύτερος πλούτος βρίσκεται μπροστά μας. Είναι αυτοί οι μικροί αθλητές και οι αθλήτριες που δεν τις βλέπω τώρα, βλέπω μόνο τους αθλητές. Να συγχαρώ τους προέδρους, τις διοικήσεις, τους προπονητές και όλους εσάς που στηρίζετε την προσπάθεια των μικρών αθλητών και αθλητριών. Και να ξέρετε, είναι δεδομένη η συμπαράσταση και η στήριξη και η δική μου και βεβαίως δεν θα μπορούσε να έρθει υπουργός της Νέας Δημοκρατίας και ο καθήλυν αρμόδιος, ο φίλος της Φλόρινας, ο Λευτέρης ο Αυγενάκης και να μην ήταν εδώ δίπλα και η παρουσία του είναι και συμβολική και ουσιαστική και θα το δείτε στη συνέχεια. Ήδη δεσμεύτηκε να βοηθήσει. Λοιπόν, χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους και θερμά συγχαρητήρια στα παιδιά. Κύριε Αντωνιάδη, να δώσουμε πρώτα λίγο τη βράβευση του K12. Να ετοιμάζεται η K14 του Συλλόγου να περάσει πίσω. Η K14, Γιάννης. Ντόνος. Βοζίνης, περάστε μπροστά. Ωραία, να αποχωρήσουν λίγο τα παιδιά της K12. Να περάσει η ομάδα της K14. Ο κύριος Αντωνιάδης θα δώσει το ρομπό στην K14. Περάσκει K16 τώρα του Συλλόγου, οι οποίοι παίχτες αγωνίζονται και με το ανδρικό τμήμα πλέον, αρκετοί από αυτούς. Επαγγελματικό σωματείο, αλλά έχει παράδοση να τροποδοτεί τις επαγγελματικές κατηγορίες με ποδοσφαιριστές στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Φέτος το καλοκαίρι, ο ποδοσφαιριστής της Ακαδημίας και της ομάδας του ΠΑΣ Φλόρινα, Παύλος Βροσδάνης, υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με την ομάδα του ΠΑΣ Γιάννενα
Μετά από τις εμφανίσεις του μετεθνική νέων, θα αγωνίζεται πλέον στον Άγιαξ της Ηπείρου. Καλώ στο βήμα την κυρία Πέτη Πέρκα, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ του νομού μας, για ένα χαιρετισμό, αλλά επειδή ο Παύλος ο Βροσδάνης λόγω των υποχρεώσεων του με την ομάδα του Πας Γιάννενα δεν είναι εδώ, τη βράβευση θα πάρει ο αδερφός του, ο Αχιλλέας. Καλησπέρα από μένα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά, εγώ καλωσορίζω τον Υπουργό, χαίρομαι πάρα πολύ κάθε φορά που την επισκέπτω την περιοχή μας Υπουργή, οποιοδήποτε κυβέρνησης, πρώην, ερωτική, κυρίως Υπουργός ο Αρμόδιος, γιατί πραγματικά αξίζει προσοχή κύριε Υπουργέ, θα συνεργαστούμε όλοι και κάτι καλό θα γίνει. Συγχαρητήρια για τη συνδιοργάνωση στον υπέροχο χορό. Δεν θα μακρηγορήσω. Καλή χρονιά σε όλους, καλούς αγώνες, καλή συνέχιση της αγωνιστικής περίοδου και της ομάδας. Το συγχαρητήρια, κανένας αγώνας δεν πάει καμένος, είδε. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε. Περνώντας τα τμήματα στίβου του ΠΑΣ Φλόρινα και της ΓΕΦ, καλώ στην πίστα την αθλήτρια Πετανίδου Κατερίνα του ΠΑΣ Φλόρινα και τον Χάσο Γρηγόριο της ΓΕΦ Φλόρινας και φυσικά τον προπονητή τους που είναι ο ίδιος, τον Στέλιο Κεσίδη, για την βράβευσή τους. Μαζί με αυτούς καλώ και την πρόεδρο της ΓΕΦ που είναι πλέον μαζί μας, την κυρία Χαράνε Δέλκο, να μας απευθύνει ένα χαιρετισμό. Καλησπέρα σας. Χαρά να σε διακόψω λίγο. Την βράβευση θα κάνει ο αντιδήμαρχος Φλόρινας κύριος Βασιλείου, Κώστας. Μπορεί η Χαρά να μας απευθύνει ένα χαιρετισμό. Καλησπέρα. Εκ μέρους της διοίκησης της ΓΕΦ, σας καλωσορίζω και εγώ σε αυτήν την όμορφη μάζωση. Ευχόμαστε το 2020 να είμαστε όλοι υγιείς, δραστήριοι και ζωηροί. Ευχαριστούμε το ΠΑΣ Φλόρινας και τις Άρισες για αυτή την ωραία συγκέντρωση, όπως θα διασκεδάσουμε και θα συγχαρούμε αθλητές και αθλήτριες που διακρίθηκαν. Θέλω να ευχαριστήσω και τις αρχές του τόπου και να υπενθυμίσω ότι η στήριξή τους θα πρέπει να είναι διαβίου όπως και η μάθηση. Γιατί τα ωφέλη του αθλητισμού ξέρουμε ότι είναι πολλά και επίσης πολλαπλά και για την πόλη της Φλόρινας. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να βραβεύουμε δύο αθλητές από την ΓΕΦ, την κυρία Βαρβέρη Φανή, η οποία έχει διακριθεί το 2019 ως μία από τις τέσσερις καλύτερες ξυπομαχήτριες, θα μου επιτρέψετε τον όρο, από την Ελληνική Ομοσπονδία Ξυπασκίας. Έχει πολλές διακρίσεις και συμμετοχές σε πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα και είναι 7 χρόνια τώρα μέλος της Εθνικής Ομάδας με διακρίσεις σε μετάλλια στα πανελλήνια πρωταθλήματα. Να ευχαριστήσω τον κύριο Παναγιώτη Κοϊδή, ο οποίος είναι προπονητής μας στο τμήμα Σπάθης, και τον κύριο Γιώργο Γκέλια, ο οποίος είναι προπονητής στο Ξύφος Μονομαχίας. Και ένα ιδιαίτερα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Στέλιο Κεσίδη, ο οποίος είναι κοινός προπονητής τύπου τόσο στη ΓΕΦ όσο και στο ΠΑΣ. Θα ήθελα να αναφερθώ στο ότι σήμερα ο κύριος Κεσίδης και ο αθλητής μας, ο Γρηγόρης, ο οποίος γιορτάζει κιόλας σήμερα, χρόνια πολλά Γρηγόρη, βραβεύτηκαν από την ΕΑΣ Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά, αθλητής και προπονητής μαζί, και σε ό,τι αφορά τον αθλητή θα ήθελα να δώσω το μικρόφωνο στον κύριο Κεσίδη, ο οποίος είναι από τους λίγους όπου έχουν υπηρετήσει η εθνική ομάδα ως αθλητής, καταξιωμένος και ως προπονητής. Είναι ο πιο αρμόδιος για να μιλήσει για το δημιούργημά του, τον Γρηγόρη τον Χάσο. Καλά να περάσουμε όλοι. Καλησπέρα, καπιτάνα. Η αλήθεια είναι ότι δεν συνηθίζω να πάω. Έχω πει τους αθλητές μου πρώτη για την Κατερίνα ότι είναι μια αθλητρία εγγύηση και θα τη δείτε στο μέλλον. Από εκεί και πέρα για τον Γρηγόρη θα πω πολλά να τα πω όμως γρήγορα. Την περσινή χρονιά σάρωσε τα πάντα. Αν και 2 και 3 και 4 χρόνια πιο μικρός στις συγκεκριμένες κατηγορίες κατάφερε να φέρει πρώτες, δεύτερες και τρίτες θέσεις. Από εκεί και πέρα η φετινή χρονιά είναι δύσκολη διότι έχει μπροστά του ένα πανευρωπαϊκό στο Ριέτη
και ένα παγκόσμιο σχολικό στην Κίνα, δεν θυμάμαι την πόλη, συγχωρείστε. Τα χρόνια πολλά σε όλους, να είστε καλά. Να συνεχίσουν να γράψουν, να μην κλειδωθούν. Ο κύριος Βασιλείου να κάνει την πράγμαση. Να μας πει και δύο λόγια, ο αντιδήμαρχος κύριος Κώστας Βασιλείου. Καλησπέρα σας, καλημέρα. Εύχομαι να περάσετε μια πολύ όμορφη βραδιά. Έχετε τους χαιρετισμούς από τον δήμαρχο Φλόρινας, ο οποίος λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων δεν μπόρεσε να φύγει σήμερα. Εύχομαι πάντα επιτυχίες, να ξέρετε ότι ο Δήμος θα είναι δίπλα σας και όλα θα πάνε καλά. Καλή διασκέδαση. Και νομίζω όμως ότι, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με, ότι η ΓΕΦ είναι ο σύλλογος που έφερε τις ξεφασκές του Φλόρινα. Ωραία, την βράβευση λοιπόν στην κυρία Μαρβέρη που δεν είναι εδώ λόγω υποχρεώσεων, θα ήθελα να κάνει ένας κύριος που δεν έχει σχέση με τις ξεφασκές, αλλά είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων της Φλόρινας, ο κύριος Κώστας Αντωνιάδης. Ο σύζυγός της είναι εδώ, ο κύριος Κοσμάς Καρακασίδης, σας έρθει εδώ πέρα να παραλάβει την κύριε Κώστα, θα μας πείτε δύο λόγια. Καλησπέρα σας, σας πω ευχαρίστως αφού με αφήσετε τελευταίο σύνολο. Πρώτο-τελευταίος, εντάξει, δεν πειράζει. Καταρχήν ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Ξέρετε την αγάπη μου για το σωματείο. Την έχω αποδείξει, ναι. Είμαι φύλαθλος. Είμαστε από τους 20 τους ήρωες που είμαστε πάνω στο γήπεδο. Είναι 2-3 σύμβουλοι που έρχονται στην Φλόρινα και γι' αυτόν τον λόγο απευθύνομαι στον κόσμο να έρθει να συμπαρασταθεί και να σωθούμε. Τώρα θέλω να πω και λίγα λόγια καλωσορίζοντας τον Υπουργό. Είχα την τύχη να βρίσκομαι σε μία εκδήλωση προηγουμένως. Διέκρινα την καταπληκτική ομιλία του και νομίζω ότι εισέπραξε από τον κόσμο της Φλόρινας, εισέπραξε την αγάπη του και νομίζω ότι το είδε και ο ίδιος. Άρα αποκτήσαμε και έναν φίλο της Φλόρινας. Ιδιαίτερο και νομίζω ότι ορισμένα μικρά αιτήματα που έχουμε χαμηλής αξίας νομίζω θα τα αποδεχθεί και το κάνει και με ευχαρίστηση. Τον ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Τα τελευταία χρόνια ο Σύλλογος που διαπρέπει στην επιτραπέζια αντισφαίριση σε πανελλήνιο επίπεδο αλλά και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο είναι οι Σάρισες με την ομάδα μας των γυναικών να είναι στην Α' Εθνική και των ανδρών στην Β' Εθνική. Έχουμε εδώ τον πρόεδρο των Σαρισών, τον κύριο Λιμόε, να μας πει δύο λόγια και να μας αναφέρει τους αθλητές που θα βραβευτούν. Και καλώ τον πρόεδρο των διατητών της ΕΠΣ Φλόρινας, τον κύριο Μάκη Θωμά Κωνσταντίνου, να έρθει στην πίστα για τις βραβεύσεις. Καλησπέρα και εμένα. Πριν κάνουμε τις βραβεύσεις, θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ μέρους του Δέλτα Σίγμα το ΠΑΣ Φλόρινα για την πρόσκληση αλλά και τη συνεργασία που έχουμε τα τελευταία χρόνια. Το 2019 για τις Άρεσες ήταν μια πολύ γεμάτη χρονιά και είχαμε πολύ μεγάλη δραστηριότητα στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό και γνωρίσαμε πολλές επιτυχίες. Επίσης, φέραμε στη Φλόρινα μεγάλες διοργανώσεις διεθνούς επίπεδου και βοηθήσαμε και εμείς από τη μεριά μας την ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού. Πριν προχωρήσουμε στις βραβεύσεις, να πω ότι η γυναικεία μας ομάδα, τα κορίτσια μας, βρίσκονται στην Αθήνα όπου παίζουν σήμερα και αύριο στην Α1 εθνική κατηγορία. Και έτσι καλώ τον αντιπρόεδρο του Συλλόγου, τον κύριο Σαμπαλή, να παραλάβει την πρώτη βράβευση. Βραβεύουμε λοιπόν πρώτα την ομάδα νεανίδων
που κατέκτησε το 2019 το πρωτάθλημα Ελλάδος. Βγήκε πρωταθλήτρια Ελλάδος. K18. Επίσης πρωταθλήτρια Ελλάδας αναδείχθηκε και η ομάδα μας των Κορασίδων. K15. Δύο πρωταθλήματα Ελλάδος. Κύριε Σαμπαλή. Ήθελα να καλέσω τώρα τον εκπρόσωπο της Διαιτησίας της Ελληνικής Επιτραπέζης Αντισφαίρησης, τον κύριο Σερίδη, είναι φλωριώτης, είναι διαιτητής. Δύο διαιτητές δηλαδή. Και ο οποίος θα παραλάβει το βραβείο για τη δεύτερη θέση που κατέκτησε η ομάδα μας των Παγκορασίδων στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα πέρσι. K12. Σε ατομικό επίπεδο είχαμε τις εξής μεγάλες επιτυχίες. Έχουμε την αθλητρία μας Χρυσή Φωτιάδου Λύπη στην Αθήνα, η οποία είναι βασική στην Εθνική Ελλάδος Κορασίδων, παίζει το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, είναι πρωταθλήτρια Ελλάδας στο διπλό νέων γυναικών, πρωταθλήτρια Ελλάδας στο διπλό κορασίδων, δευτεραθλήτρια Ελλάδας στο απλό νεανίδων, δευτεραθλήτρια Ελλάδας στο διπλό νεανίδων, δευτεραθλήτρια Ελλάδας στο απλό κορασίδων. Παρακαλώ τον προπονητή της, τον κύριο Πρετοάικα, να αρχίσει να παραλάβει το βραβείο. Η Γεωργία Ισπανού κατέκτησε πέρσι το χάλκινο μετάλλιο στο απλό Παγκορασίδων και το χάλκινο μετάλλιο στο διπλό Παγκορασίδων. Ο κύριος Λίβιου θα παραλάβει το βραβείο. Η Αλεξία Μάλο, αθλητριά μας, χάλκινο μετάλλιο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στο διπλό Παγκορασίδων. Βραβεύουμε το συντελεστή όλων αυτών των επιτυχιών που έχουμε δείξει τα τελευταία χρόνια στον προπονητή της ομάδας, τον κύριο Λίβιο Πρεντοάικα, ο οποίος έχει μεταμορφώσει τα παιδιά μας και τα έκανε πρωταθλητές. Σας ευχαριστώ πολύ, εύχομαι μια καλή βραδιά. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Λιγούρα. Κλείνοντας τις βραβεύσεις, θα ήθελα να σας πω ότι όπως κάθε χρόνο η βραδιά του χορού μας αφιερώνεται σε πρόσωπα που η συμβολή τους στον αθλητισμό είναι αξιοσημείωτη τόσο στο σωματείο μας, στα σωματεία μας, όσο και στην ευρύτερη περιοχή. Φέτος το τιμόμενο πρόσωπο της βραδιάς είναι ο αείμνηστος Γεώργιος Λούστας, αντιπρόεδρος τη δεκαετία του 1950-1960 του Νικηφόρου Φλόρινας, που ως γνωστόν συνενώθηκε με την Ελλάδα Φλόρινας για να προκύψει ο Αθλητικός Σύλλογος Φλόρινα και ο μετέπειτα ΠΑΣ Φλόρινα. Καλώς στην πίστα τη σύζυγό του κυρία Τζένι Λούστα και την κόρη του Βιβί Λούστα και το μέλος του Συμβουλίου του ΠΑΣ Φλόρινα κύριο Θόδωρο Ουλιάρη για να κάνει την τελευταία βράβευση. Καλησπέρα και από μένα. Σας ευχαριστώ όλους για την στήριξή σας. Κάθε χρόνο μας στηρίζετε, κάθε χρόνο το κέντρο είναι και με περισσότερο κόσμο. Σας εύχομαι μια καλή και δημιουργική χρονιά να έχουμε με υγεία. Σε αυτό το σημείο θέλω να τονίσω, να ευχαριστήσω μάλλον τον κύριο Νίκο Λούστα, τον Φλωρινιώτη Νίκο Λούστα, ο οποίος διαπρέπει σε παγκόσμιο επίπεδο με την εταιρεία του Mega Gyros. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είναι από τη Φλόρινα, που έχουμε ένα Φλωρινιώτη να διαπρέπει σε παγκόσμιο επίπεδο. Την κυρία Τζένι Λούστα, η οποία είναι εκπρόσωπος της οικογένειας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη τη στήριξή σας και σας καλώ να παραλάβετε την κινητική παγκέτα.
Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, καλή διασκέδαση. Για άλλη μια φορά σας ευχαριστούμε πολύ όλους για την παρουσία σας. Σας υπενθυμίζουμε ότι την επόμενη Κυριακή στις 3... Μ' ακούτε? Στις 3 η ώρα η ομάδα μας στο ΔΑΚ Φλόρινας αγωνίζεται σε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι με αντίπαλο τον Αγροτικό Αστέρα και περιμένουμε όλους να ενισχύσετε την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών μας. Ενώ κλείνοντας την ομιλία μου, θα ήθελα να καλέσω τους παίχτες του ΠΑΣ Φλόρινα να πάρουν τον πρώτο χορό της βραδιάς. Καλή διασκέδαση σε όλους.